Ενυδατική κρέμα πάλι, μάσκα. Μπράβο. Με την μπανάνα. Είναι πολύ χρήσιμο φρούτο και αυτό, όχι μόνο να το τρώμε, αλλά γενικά να το χρησιμοποιούμε και στα. Η φίρμα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να κοπίασε, αλλά τελικά τα κατάφερε. Όλες κι όλοι ασχολούνται μαζί της. Παρακαλείτε στο σημείο αυτό η Δίδα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με το μπλε ρουά φόρεμά της να προσέλθει. Εγώ έβαλα όμως στο... και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλατό του ρεπορτάζ του Ποδαριού. Και παπούτσι. Και παπούτσι μπλε ρουά. Είναι κατηνίστικο αυτό που ασχολούνται με αυτή την κοπέλα, γιατί όλες οι κοπέλες που βρίσκονται στην τηλεόραση κάποια στιγμή ήταν σαν την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, κάποια γνωριμία θα είχαν σίγουρα. Και αυτή η θέση στον καναπέ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί του συντριγκάρει τόσο πολύ. Το να είσαι δηλαδή σε ένα καναπέ, σε μια εκπομπή Σαββατοκύριακο, γιατί είναι τόσο μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο να έχει αυτή τη θέση. Δεν το καταλαβαίνω. Μα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, κυρία πολίτη μου, δεν είναι απλά μια κοπέλα που την άραξε σε έναν αλφα καναπέ και ησύχασε. Είναι η μανούρα προσωποποιημένη. Είμαστε και δημοσιογράφοι και κατίνες. Λοιπόν, ψάξαμε. Είσαι λίγο τσιπάκος. Σταμάτα, βρε γκρινιάρι. Θεωρείτε ότι λάθος μπήκε στη θέση αυτή που μπήκε ή το λάθος είναι ότι ασχολούνται? Δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω ότι βλέπω την εκπομπή για αυτήν την κοπέλα. Βλέπω για την Ναταλία. Την Ναταλία δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί αυτή η κοπέλα. Εδώ είμαστε. Και σε αυτό τουλάχιστον η Χριστίνα Πολίτη ευθυγραμμίζεται με την κρατούσα αντίληψη. Ό,τι και να κάνει η Κωνσταντίνα, δεν θα γίνει ποτέ Ναταλία. Ψάχνω για το σκυλί μου. Ψάχνω διάφορες ράτσες που θέλω να υιοθετήσω ένα σκυλί. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε υπερτιμήσει αυτή την θέση εκεί στον καναπέ και μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι κάποια άλλη, μπορεί να κάνει μια εκπομπή δική τη, οτιδήποτε. Αλλά από ό,τι θυμάμαι εγώ στην τηλεόραση. Οι περισσότερες που μπαίναν είχαν ένα μεγάλο μέσο. Δίνουν και παίρνουν οι μπηχτές. Όμως το αυτάκι της Κωνσταντίνας δεν ιδρώνει με τίποτα. Έχει άλλωστε, όπως πιστεύει, πολλά ακόμα να δώσει στον τηλεοπτικό μας.